πρέπει να βρούμε το νομοθετικό εκείνο πλαίσιο που θα μας κάνουν Ευρωπαίους και σε αυτό το ζήτημα. Διότι μάλλον όχι μόνο δεν είμαστε Ευρωπαίοι, χωρίς να έχουμε με καμία Ήπειρο τίποτα, μάλλον προς Αφρικανική Ήπειρο σε κάποια σημεία της χώρας προσομοιάζουμε. Άρα λοιπόν, αρχής γενομένης, να πω ότι είμαστε ως Κεντρική Ένωση Δήμων Ελλάδος σύμφωνοι για ένα νέο εθνικό σχέδιο διαχείρισης αποβλήτων, αλλά από εκεί και πέρα θέλουμε αυτό το όραμα που έχετε και αυτή η διάθεση δική μας να δούμε το δρόμο που θα μπορέσουμε να βρούμε για να καταλήξουμε σε αίσιο επιτέλους αποτέλεσμα. Διότι δεν φτάνει μόνο να έχουμε το όραμα, πρέπει να δούμε και πώς θα το υλοποιήσουμε τελικά. Είναι γεγονός ότι οι καινοτόμες ενέργειες οι οποίες υπάρχουν ως βέλτιστες δυνατότητες από κράτη της Ευρώπης μας δίνουν λαμπρό παράδειγμα. Υπάρχουν τρόποι, έχουν κριθεί στην πράξη και πράγματι ζηλεύουμε, και το εννοώ αυτό, όταν πηγαίνουμε σε συναδέλφους δημάρχους της Ευρώπης που με νομοθετικές ρυθμίσεις έχουν ρυθμίσει το πρόβλημα των αποβλήτων και φυσικά δεν είναι το μεγάλο κόστος πλέον των δημοτικών αρχών για τα απόβλητα, απεναντίας δημιουργούν και συνθήκες σωστού περιβάλλοντος αλλά πολύ περισσότερο και χαμηλού κόστους ή και κάποιοι μπορεί να έχουν βγάλει και χρήματα σε κάποιες περιπτώσεις μέσα από τα σκουπίδια. Άρα λοιπόν θεωρούμε ότι και το θέμα της ανακύκλωσης και το θέμα της κομποστοποίησης, εμείς θα λέγαμε και καλό θα είναι να το πούμε και σήμερα έτσι για να το καταλάβουμε όλοι, και το θέμα της πυρόλυσης και το θέμα της καύσης, πράγματα που τα έχουμε δει στην Ευρώπη και εδώ δεν τα έχουμε δει ή μπορεί να τα δούμε ή μπορεί να νομοθετηθούν ή κάποια να μην νομοθετηθούν και γιατί. Αυτά λοιπόν θα πρέπει να έχουμε πλέον φως σε αυτά τα σκοτεινά σημεία και να είστε σίγουρος ότι είμαι σίγουρος για όλες τις πτέρυγες όλων των δυνατοτήτων όλων της τοπικής αυτοδιοίκησης θα είμαστε κοντά σας σε αυτή την περίπτωση εφόσον μιλήσουμε με ειλικρίνεια και δεν έχω κανένα λόγο να μην πιστεύω ότι θα συμβεί κάτι τέτοιο. Κλείνοντας, για να σας δώσω τον λόγο έτσι να κάνουμε μια προεργασία, να σας πω κύριε Υπουργέ ότι υπάρχουν και ζητήματα τα οποία θα πρέπει να τα δούμε και να λυθούν άμεσα. Δηλαδή, μιλάμε για πράσινα σημεία, μιλάμε για ΚΔΑΕ, μιλάμε για σημεία κομποστοποίησης. Όλα αυτά, ξέρετε ότι δεν γίνονται με αποφάσεις Δημοτικών Συμβουλίων, γιατί δεν το υπακτεί το νομοθετικό πλαίσιο. Ο κύριος Καμίνης, ο Δήμαρχος Αθηναίων σήμερα, για να δημιουργήσει σημεία, πρέπει να ρωτήσει 3-4 Υπουργεία, να πάει στο Συμβούλιο Επικρατείας, αν δεν τον ακυρώσουν, να κάνει κανένα 2-3 χρόνια και μετά βλέπουμε. Άρα αυτά πρέπει να τα λύσουμε, πρέπει να γίνουμε πραγματικά Ευρώπη και υπό αυτή την έννοια εμείς θα είμαστε κοντά, διότι το ζούμε και βέβαια να πω και κάτι τελευταίο, εάν είναι δυνατόν δεν θέλουμε και μεσάζοντες. Δηλαδή, εάν είναι να μας σηκώνουν εμείς τα σκουπίδια, να μαζεύουν εμείς τα σκουπίδια, να μας βρίζουν εμάς για τα σκουπίδια και να παρεμβαίνουν ασκόπως κάποιοι που δεν τους αφορά το ζήτημα, τότε θα καθυστερούμε τα πράγματα ενώ μπορούμε να βρούμε λύση μεταξύ μας. Με αυτές τις λίγες σκέψεις και περισσότερο για να δοθεί και η δυνατότητα της δικής σας εισήγησης, είχαμε πάρει την προηγούμενη εβδομάδα στο προηγούμενο μας συμβούλιο και μία απόφαση αφενός μεν να έρθετε εδώ να τα συζητήσουμε και γι' αυτό ακριβώς και σας ευχαριστώ για την παρουσία σας και το δεύτερο να υπάρχει και ένας εύλογος μικρός χρόνος σοβαρής διαβούλευσης ώστε να μπορέσουμε να προσθέσουμε μέσα στις σκέψεις οι οποίες έχετε
το δικό μας προβληματισμό και τη δική μας εμπειρία πάντα για το καλό της χώρας και για το καλό της προσπάθειας. Σας καλώ λοιπόν στο μικρόφωνο για την πρωτολογία σας. Κύριε Πρόεδρε, κυρίες και κύριοι Δήμαρχοι, είναι πολύ μεγάλη μου χαρά που είμαι εδώ μαζί σας, γιατί ανέκαθεν πίστευα ότι η λύση είναι στην τοπική κοινωνία. Και η τοπική κοινωνία είσαστε εσείς. Εσείς έχετε δίπλα σας τον πολίτη, εσείς είσαστε εκείνοι που σε αυτό το καυτό θέμα πρέπει να αποτελέσετε αυτό που λέμε το μέρος της λύσης. Δεν μπορεί να είναι κανένας άλλος. Το πρώτο πράγμα που επιχειρούμε με αυτό το νέο σχεδιασμό είναι ακριβώς να δώσουμε αυτή την ευελιξία. Είχα δεκάδες παράπονα όταν πρωτανέλαβα τα καθήκοντά μου από δημάρχους, ότι είχαν θαυμάσεις ιδέες, θαυμάσεις δυνατότητες, πολύ μπροστά ακόμα και από τους στόχους που εμείς αυτή τη στιγμή βάζουμε, και ήταν δεσμευμένοι για ένα μυστηριώδη λόγο να συμπράξουν σε σχέδια περιφερειών, υποχρεωτικά. Αυτό λοιπόν θελήσαμε πρώτα απ' όλα να σταματήσουμε. Φυσικά, όσοι θέλουν να συμπράξουν, έχουν κάτι δικαίωμα να συμπράξουν. Εάν δηλαδή οι Δήμοι μιας περιφέρειας, όλοι μαζί, θέλουν να κάνουν ένα ενιαίο ολοκληρωμένο σχέδιο, κανείς δεν τσοποθήσει. Αυτό δεν αλλάζει τίποτα στο νέο σχεδιασμό. Εκείνο που δεν μας άρεσε είναι το μετοζόρι. Αυτό λοιπόν που θέλουμε, και γι' αυτό ουσιαστικά τώρα ξεκινάει ο διάλογος, είναι με κάθε Δήμο χωριστά ή με συστάτες Δήμων να μπορέσουμε να κουβεντιάσουμε. Και η περιφέρεια με τους περιφερειακούς σχεδιασμούς να έρθει σαν ομπρέλα να συντονίσει και να βοηθήσει και να συνδράμει αυτές τις ιδιαιτερότητες. Εδώ πέρα θα προσθέσουμε ότι η δική μας Δήμη στην Ελλάδα, εδώ δεν είναι Βέλγιο. Εδώ πέρα υπάρχει Δήμος ο οποίος έχει 150 ορεινά χωριά, στο οποίο κάθε χωριό ή ένα 4 σκάδια παράλογη. Και μπορεί ο διπλανός Δήμος να έχει έντονη τουριστική δραστηριότητα, τελείως άλλο επαγγελματικό και γεωγραφικό προφίλ, και ο οποίος Δήμος έχει εποχιακούς πολλές φορές κατοίκους και επισκέπτες που είναι δεκαπλάσια από τους δημότες. Αυτά τα δύο πράγματα δεν μπορούν να συμπίπτουν. Επίσης, μιλάμε για μια χώρα η οποία, αν αφαιρέσουμε τα πρανή, τα υψηλά πρανή, τις δασικές μας περιοχές με τα ζεστολιτικά πετρώματα, που είναι η χώρα μας, αυτή είναι η χώρα μας. Αφαιρέσουμε τους αγιαλούς, αφαιρέσουμε περιοχές με έντονη τουριστική πίεση, αφαιρέσουμε τους αρχαιολογικούς χώρους και τη γύρω της παραγωγικότητας, η χωροθέτηση, και εσείς το ζείτε καλύτερα από μένα, είναι άλυτος ρήφος. Εάν λοιπόν έπρεπε να υπάρχει χώρα που να είναι πάρα πολύ μπροστά στη διαχείριση, θα είμαστε εμείς. Και όχι το Βέλγιο ή η Γερμανία ή κάποιες άλλες χώρες, όπου εκεί πέρα υπάρχουν εκτάσεις πάρα πολύ μεγάλες που δεν ενοχλούν, που απαντήσουν ό,τι θέλεις. Αυτό λοιπόν είναι το ένα κρίσιμο ζήτημα, η ευελιξία. Το δεύτερο κρίσιμο ζήτημα είναι η αλλαγή στόχευσης. Γιατί βάζω τόσο ψηλούς στόχους? Είναι υψηλή γιατί καθυστερήσαμε. Είναι υψηλή γιατί η χώρα μας πεθαίνει. Δεν έχουμε την πολυτέλεια να πούμε ότι αφού οι Γερμανοί τα κατάφεραν σε 15 χρόνια, γιατί να τα καταφέρουμε και εμείς σε 15 χρόνια. Άρα χρειάζονται αλήθεια 15 χρόνια. Εδώ η εμπειρία των Ευρωπαίων είναι πάρα πολύ καλή και μπορούμε να διδαχτούμε από τα λάθη τους, και αυτό που αυτοί το κάνανε σε 15 χρόνια το κάνουμε σε 3 χρόνια, σε 2 χρόνια. Γιατί όχι? Όταν βλέπω δημάρχους αυτή τη στιγμή που έχουν πετύχει πάρα πολύ καλά αποτελέσματα σε 1 και σε 2 χρόνια, που δεν ήταν αδύνατο αυτό το κάνει κάποιος δήμος τότε, γιατί η τεχνογνωσία υπάρχει. Το τρίτο ζήτημα είναι η ανθρώπινη πόρη. Άκουσα το παράπονο και με το δίκαιο ότι αυτή τη στιγμή οποιοδήποτε σχέδιο για να μπει με εξοπλισμούς και τα πάντα και για προσλήψεις πρέπει να περάσουν 1-2 χρόνια, πολλές φορές και 3 χρόνια με στράσεις και όλα αυτά. Εδώ πέρα υπάρχει το τεράστιο όπλο της κοινωνικής οικονομίας. Δέστε το σημείο που έστω που αναφέρει τα ΚΑΕΔΙΣ, τα κέντρα εκπαίδευσης ανακύκλωσης, τα οποία είναι κέντρα κοινωνικής οικονομίας με πολύ μεγαλύτερη ευελιξία και τα οποία μπορεί να ξεκινήσουν άμεσα το επόμενο μήνα, το επόμενο δίμηνο, και από εκεί και πέρα φυσικά ο Δήμος μπορεί αυτά να τα ενσωματώσει σιγά σιγά στις δομές του κατόπιν της δομής εκείνης. Είτε με συμπράξεις, είτε με τη δημιουργία δημοτικής επιχείρησης, είτε με τη δημιουργία του οποιασδήποτε μορφή σύμπραξης
δημόσιο ιδιωτικού τομέα μπορεί να βολεύει το συγκεκριμένο Δήμο ή τη συγκεκριμένη συστάδα Δήμου. Ένα τέταρτο ζήτημα το οποίο μπαίνει αυτή τη στιγμή είναι τα ΣΕΔ. Ας μην κρυβόμαστε στο το δαχτυλό μας. Δεν λειτουργούν καλά τα ΣΕΔ στην Ελλάδα. Εισπράττουν πάρα πολλούς πόρους και δεν αποδίδονται σε εσάς. Δεν αποδίδονται στην αντίκληση. Αυτό το μπουκαλάκι εδώ, εγώ που το αγοράζω, πληρώνω ένα τέλος. Γιατί το πληρώνω? Για να μην καταλήξει στα σκουπίδια και να γυρίσει πίσω στην κυκλική οικονομία. Να μην ξαναεσάγω πετρέλαιο. Δεν καταλήγει. Τόσο απλά το λέμε. Θα νομοθετήσουμε ή δεν θα νομοθετήσουμε? Αυτά ήταν τα τέσσερα βασικά ζητήματα. Και εδώ πέρα λοιπόν υπάρχει το κρίσιμο σημείο του διαλόγου. Κάποιοι παρανόησαν ότι ουσιαστικά με την ανάρτηση του εθνικού σχεδίου κλείνει ο διάλογος. Ισχύει το εντελώς αντίθετο. Όσο νωρίτερα αναρτηθεί το σχέδιο, τόσο νωρίτερα θα γίνει ο διάλογος σε τρία επίπεδα. Το πρώτο επίπεδο το ανέφερε ο πρόεδρος και είχε από το δίκαιο το νομοθετικό. Εδώ πέρα, για να μιλάμε για πραγματική αλλαγή και να μιλάμε για δύο παλτό, για ένα όνειρο, πρέπει να αλλάξουν κάποιες νομοθεσίες. Και όσον αφορά τα ΣΕΔ, και όσον αφορά το δικαίωμα να εμπορεύεται ο Δήμος το προϊόν του, γιατί εγώ πάντα για προϊόν θα μιλάω, και όσον αφορά τις δικαιοδοσίες, για όλα αυτά σήμερα θα γίνουν νομοθετικές ρυθμίσεις, και οι οποίες δεν είναι μόνο του Δημόσιου Υπουργείου, είναι και του Υπουργείου Εσωτερικών και πολλές φορές και του Υπουργείου Οικονομικών. Εκεί πέρα λοιπόν αυτά τα νομοσχέδια χρειάζονται χρόνο διαβούλευσης, ουσιαστικής διαβούλευσης. Υπάρχει το δεύτερο επίπεδο διαβούλευσης που είναι οι περιφερειακοί σχεδιασμοί. Το οποίο μάλιστα έχει deadline 30 Σεπτεμβρίου, μιλάμε για τις ερεσιμότητες Ευρωπαϊκής Ένωσης. Εκτός να δούμε, καθυστερούμε το να εισπράξουμε χρήματα, γιατί είναι ερεσιμότητα. Το είπα προηγουμένως στο τυχόν δελτίο. Θέλετε να το πάμε και μέχρι τον Αύγουστο τη διαβούλευση? Μετά θα μείνει πάρα πολύ ως χρόνος για την ουσιαστική διαβούλευση. Και το τρίτο, και εκεί δίνουμε περισσότερο χρόνο, είναι η διαβούλευση πραγματικά με κάθε Δήμο χωριστά. Γιατί εμείς θέλαμε τον κάθε Δήμο στα μάτια και κομιδιάσουμε μαζί του, να συνδράμουμε. Ή όπως είπαμε σε συστάτες Δήμων, δεν υπάρχει κανένα πρόβλημα. Άρα αυτά τα τρία επίπεδα διαβούλευσης είναι αυτά που ανοίγουν αύριο, μεθαύριο, τώρα προς Θεού, να μην, και το είπα και στο τεχνικό δηλητήριο. Αυτή τη στιγμή έχουν πέσει οι υπηρεσίες με τα μούτρα να ενσωματώσουν τις παρατηρήσεις που πήραμε στη διαβούλευση από το OpenGov. Από εκεί πέρα, εάν σήμερα ακούσει μια καλή ιδέα και στο βαθμό που ακόμα εκεί τώρα συντάσσεται, δεν ασφαλά έκλεισε τη διαβούλευση 12 ώρα τη νύχτα της Παρασκευής και στα παλιά μου τα πουτσα. Μια καλή ιδέα, πάντα μια καλή ιδέα. Για να κοιταζόμαστε στα μάτια και να έχουμε και μια άλλη αντίληψη. Καλό δέχτηκε από τη σημερινή σας σύσκεψη, γιατί δεν το αναρτήσαμε και αύριο το πρωί. Έτσι. Λοιπόν, όσο γρηγορότερο όμως αυτό αναρτηθεί, όσο γρηγορότερα γίνει οικία, τόσο γρηγορότερα θα ξεκινήσει ο ουσιαστικός διάλογος. Και πάω σε ένα ζήτημα πάρα πολύ κρίσιμο. Είναι τελικά η διαχείριση των απορριμμάτων μια βρώμικη ή καθαρή υπόθεση? Και αυτό έχει να κάνει με τις χωροθετήσεις. Άκουσα για παράδειγμα ότι ο Τσιρόνης λέει και η Βαλαβάνη θέλουν να κάνουν χωματερή, λέει, το ελληνικό. Είναι μια καταρχάς ρατσιστική προσέγγιση, το λέω πολύ απλά ρατσιστική, το να μιλάμε για το ελληνικό σαν το καλύτερο οικόπεδο της Αττικής. Και το είπα πολύ ανοιχτά στο τυχόν βελτήριο, για μένα το καλύτερο οικόπεδο της Αττικής είναι το Τριάσιο. Για ιστορικούς, αρχαιολογικούς, γεωγραφικούς λόγους. Είναι λοιπόν ντροπή μας, αν μιλάμε ότι είμαστε Έλληνες πολίτες και την πατρίδα μας τη σεβόμαστε, να θεωρούμε τους πολίτες στο Τριάσιο β' κατηγορίας και να λέμε τους γλυφαδιώτες, γιατί είμαι γλυφαδιώτης, εμείς είμαστε α' κατηγορίες και εδώ πέρα δεν μας ταιριάζει η φρονιά, ταιριάζει εκεί. Το λέω ξεκάθαρα. Όταν εμείς μιλάμε για διαχείριση απορριμμάτων, είναι μια καθαρή υπόθεση. Και δεν πρόκειται να βάλω ούτε στο Θριάσιο, ούτε στο Ελληνικό, ούτε πουθενά οποιαδήποτε διαχείριση, δεν έβαζα και στην αυλή του σπιτιού μου. Στην αυλή του σπιτιού, μισό μέτρο από την υπνοδωμάτιό μου. Το λέω πολύ καθαρά. Ή μιλάμε λοιπόν για τέτοια διαχείριση, ή να πάμε όλοι σπίτια μας. Γιατί όσοι μιλάνε αυτή τη στιγμή για διαχείριση σκουπιδιών, αυτόματα το μυαλό του πηγαίνει στους γλάρους που πετάνε πάνω από αυτές τις αθλειότητες, από αυτές τις τριτοκοσμικές που πολύ σωστά είπε ο πρόεδρος. Αυτό εννοούμε? Να πάνε τα σκουπίδια στο διπλανού την αυλή? Εγώ δεν το εννοώ έτσι.
τη διαχείριση που εγώ εννοώ, σας λέω, την κάνω στην αυλή του σπιτιού μου. Και δεν ήρθανε κανένας γείτονας να μου πει γιατί τσιρώνει μαζές βρωμιές και μας μυρίζουν. Τόσο απλά. Και να τελειώσω με δύο ζητήματα. Πρώτα απ' όλα με τα σπίτια. Δεν έχω καμία απολύτως αιμονή, ούτε για λόγους ιδεολογίας, ούτε για λόγους πολιτικής, με τις συμπράξεις του ιδιωτικού δημόσιου τομέα. Καμία απολύτως. Εμένα δεν με ενοχλεί καθόλου να μου έρθει ένας δήμος ή συστάτες δήμων ή περιφέρειας, σας συμφωνούν όλοι, και να πούνε εμείς θα κάνουμε ένα δημόσιο έργο. Ή να πούνε κάποιοι, εμείς συμπράξαμε μια ΑΕ. Ή να πούνε κάποιοι άλλοι, εμείς κάναμε μια σύμπραξη δημόσιου ιδιωτικού τομέα. Αυτό όμως που στην Ελλάδα συμβαίνει με αυτά τα έργα είναι ότι μιλάμε για έργα τα οποία παραβιάζουν κατάφορα τη βασική αρχή του καπιταλισμού, της ανταγωνιστικότητας. Μιλάμε για έργα μηδενικού ρίσκου και είναι πολύ ξεκάθαρο ότι στις ευρωπαϊκές οδηγίες απαγορεύονται έργα μηδενικού ρίσκου, αλλιώς δεν υπάρχει επιχειρηματίας, τι κάνει, τι προσφέρει, αν έχει μηδενικό ρίσκο. Βάζουμε στο ΕΚΟΠ, βρίσκουμε στα λεφτά, βρίσκουμε και τα δάνεια από την Ευρωπαϊκή Ένωση και πληρώνει ο δημότης μας 90 ευρώ τον τόνο. Κάντε το λογαριασμό, όσοι έχετε αυτή τη στιγμή χαδά. Ειλικρινά σας λέω, ντρέπομαι που θα το πω, πιο φθηνά θα σας έρθει το χαδά και τα πρόστιμα. Είναι ρεζιλίκι. Υποτίθεται πάμε σε μια διαχείριση που να απαλλάξουμε τον πολίτη από να πληρώνει κάτι που είναι περισσότερο στοιχείο. Είναι δυνατόν λοιπόν εμείς να το δεσμεύσουμε τα επόμενα 27 χρόνια να δίνει το 70 και το 80% των απορριμμάτων του σε ένα εργολάβο με 90 ευρώ τον τόνο ή 80 ευρώ τον τόνο ή έστω και 60 σε ένα σημείο, συγγνώμη, πάρα πολύ μακριά και κεντροβαρές θα πληρώνει και άλλα 15 ευρώ τον τόνο για τη μεταφορά. Άρα το πρόβλημά μου δεν είναι αυτή τη στιγμή αν θα είναι ρεζίλικη ή θα είναι μίλητη. Δεν με ενδιαφέρει. Το πρόβλημά μου είναι τι δεσμεύεται ο πολίτης και τι δεσμεύεστε εσείς. Για ένα πράγμα το οποίο μπορεί να κάνει από 80 έως 900 ευρώ τόνος όταν είναι προδιαλεγμένο. Να κάνει να το παίρνουμε. Όχι να το πληρώνουμε κιόλας. Αυτά όσα θα τα δει, πάντως αιμονές δεν υπάρχουν. Αν έρθει κάποιος επιχειρηματίας και μας προστεί ένα μοντέλο το οποίο εξυπηρετεί τον δήμαρχο ή εξυπηρετεί τους δημάρχους ή εξυπηρετεί τον φώτισα, γεια σας με χαρά σας. Εμείς θα σας συντράμουμε. Ακεί να είναι μέσα στο στόχο της ανακύκλωσης και της κυκλικής οικονομίας. Και τέλος, για την ΚΑΠΣ υπάρχει πολύ μεγάλος λόγος. Είναι προφανές ότι είναι μια τεχνολογική μέθοδος η οποία είναι στο τραπέζι. Δεν λέει πουθενά ο σχεδιασμός, αν απαγορεύεται κάποιος. Τέτοιες μονές δεν υπάρχουν. Αυτή τη στιγμή η τεχνολογία στις κάψεις είναι πάρα πολύ μπροστά, δεν παράγουν διοξίνες, δεν παράγουν αέρια άλλα, αλλά είναι προφανές ότι πρέπει να συζητάμε για κόστη και να συζητάμε πάλι για το τι είναι αυτό που καίμε. Αν καίμε σύμμικτο, RDF, CRF, είναι προφανές ότι χάνουμε τα ανακυκλωτέα υλικά, χάνουμε το κομπόστ, χάνουμε οικονομικά και χτυπάμε και τιμές πάνω από 100 ευρώ τον τόνο, για να μιλήσουμε και πάνω από 200 ευρώ τον τόνο. Άρα με κάθε δήμο αυτά πρέπει να κουβεντιάσουμε. Όχι το αν θα είναι τελικά το υπόλοιμα στην καύση ή αν θα είναι κάπου χαμένο και τι θα είναι αυτό το υπόλοιμα, τι χαρακτήρισε, θα έχει στραγγίσματα μέσα, θα έχει οργανικό υπόλοιμα. Είμαι διατεθειμένος να συζητήσω μαζί σας για το θέμα, το πονάω σε αυτό το επίπεδο. Και φυσικά έχουμε και τους συμβούλους μου εδώ πέρα, τον κύριο Λιώκα και τον κύριο Πολιτόπουλο. Το ξέρουν τα αντικείμενα. Αλλά και οι υπηρεσίες μας, κύριε Αλφανάκου, κύριε Πατμανό, το ξέρουν τα αντικείμενα. Μπορούμε να πάμε τη συζήτηση σε αυτό το επίπεδο και όχι στο επίπεδο μιας άοριστης πολιτικολογίας. Εγώ δεν θέλω να κουράσω άλλο, είμαι στη διάθεση σας για οτιδήποτε. Έχω ήδη επισκεφτεί αρκετές περιοχές της Ελλάδας. Θα προσπαθήσω όσο πιο γρήγορα γίνεται να επισκεφτώ και τις άλλες, ώστε να δούμε το κάθε πρόβλημα στον τόπο. Αυτά, σας ευχαριστώ πολύ για την προσοχή σας και περιμένω να ακούσω τις παρατηρήσεις. Θεωρώ ότι για να κάνουμε τον κύκλο όσο γίνεται πιο αποδοτικό και να ακουστούν όσο γίνεται περισσότεροι συνάδελφοι, καταρχήν από αυτό που ακούστηκαν υπάρχουν ερωτήσεις. Ναι, ο συνάδελφος, κύριο Τιμπέρης. Θέλω να ρωτήσω τον κύριο Υπουργό, γιατί δεν κατάλαβα. Δεν έχει κανένα πρόβλημα για τις συμπράξεις δημόσιου και ιδιωτικού τομέα. Έτσι δεν είπατε, Υπουργέ. Έχετε όμως πρόβλημα με αυτές που έχουν δρομολογηθεί μέχρι τώρα. Έχετε πρόβλημα, λέω, με τους διαγωνισμούς που έχουν γίνει μέχρι τώρα.
Αυτό είπατε. Είπα πολύ απλά ότι δεν έχω καμία αιμονή με κανένα είδος συμφωνίας που έκανε ένας δήμος ή όμορφη δήμη με τον ιδιωτικό τομέα ή αν θέλει να κάνει δημοσέργα. Εκείνο που έχω πρόβλημα είναι πρώτα απ' όλα με το τι πληρώνει ο πολίτης, ένα, δεύτερο με τις εγγυημένες ποσότητες, πόσο μεγάλες και τι ποσοστό των απορριμμάτων είναι, με αυτά τα δύο κομμάτια που είναι εντός ενός σχεδιασμού, και τρίτον, με το τι ρίσκο τελικά πρέπει να είναι αυτός ο επιχειρηματίας. Δηλαδή, τι μας προσφέρει μας αυτός ο επιχειρηματίας. Υπουργέ μου, επιτρέπετε να, μπήκα στην ουσία, να το εξειδικεύσω για να μου δώσετε πιο συγκεκριμένη απάντηση. Στο όνομα Ηλίας. Ήμουνα πρόεδρος στην τοπική ένωση Δήμων, ήμουνα πρόεδρος του ΦΟΤΑ του τοπικού. Καταφέραμε το 6 να το κάνουμε αυτό, μετά από 2 δεκαετίες να δρομολογήσουμε. Δεν ξέρω. Να δρομολογήσουμε την οριστική λύση. Η τιμή που έχουμε πετύχει τώρα στο δεύτερο υποέργο που είναι η σύμπραξη με μια κοινοπραξία τριών εταιριών είναι 58 ευρώ τόνος. Μέσα στην έγκριση την περιβαλλοντική έχουμε και τα αγροτικά απόβλητα για να καλύψουμε το όριο του 50 ή 60% δεν θυμάμαι των αστικών απορριμμάτων που έχει ο ανάδοχος να εκτελέσει. Αυτό εμείς στο νομό που δεν έχουμε ούτε χιτά ακόμα και είναι μια κατάσταση απελπιστική, το έχετε μάθει με το πύργο, τα σκουπίδια γίνανε διάσημα. Το θεωρούμε πια ως τη δρομολογημένη λύση μας για το πρόβλημα. Αν καταργηθεί αυτός ο διαγωνισμός που 10 χρόνια κάναμε 12 να τον φέρουμε με τις αλλαγές νομοθεσίας, τις αλλαγές υπουργών κτλ. Κτλ. Πού θα πάμε. Ακριβώς αυτό. Το έχουμε συμφωνήσει εμείς αυτό. Αυτό. Η Ηλία το έχει συμφωνήσει. Ωραία. Εσείς λέτε όμως θα καταργούμε. Δεν λέει πουθενά καταργούμε. Πουθενά. Δεν είπα τέτοιο πράγμα. Ακριβώς αυτό είπα. Να δούμε τις ποσότητες, να δούμε τις τιμές. Και αν είναι μέσα στους στόχους που θέλουμε όλοι και συμφωνούμε όλοι, κανένα πρόβλημα. Να το δούμε. Να το δούμε, δεν είπαμε τίποτα άλλο. Επανεξετάζονται όλα αυτά, να δούμε αν είναι, μας βολεύουν και μας εξυπηρετούν. Ερώτηση από τον κύριο Μαλούφ. Κύριε Υπουργέ, μια διευκρίνηση παρακαλώ από εσάς ή από συνεργάτες σας. Αναφέρετε στο σχέδιο διαβούλευσης και τα αναφέρατε μάλιστα και τώρα εδώ στην τοποθέτησή σας το θέμα της εμπλοκής των κοινωνικών επιχειρήσεων στη διαδικασία διαχείριση των απορριμμάτων. Υπάρχει μια απόφαση του Ελεκτικού Συνεδρίου 2007-2014 η οποία αντιμετωπίζει τις κοινωνικές επιχειρήσεις σαν οποιαδήποτε άλλη επιχείρηση του ιδιωτικού τομέα. Σας έχει απασχολήσει με ποιον τρόπο μπορούν οι Δήμοι να συνεργαστούν δεδομένες αυτής της απόφασης του Ελεκτικού Συνεδρίου, πώς οι Δήμοι μπορούν να συνεργαστούν με τις κοινωνικές επιχειρήσεις, πώς μπορούν οι κοινωνικές επιχειρήσεις να αναλάβουν να μπουν σε όλη την αλυσίδα διαχείριση των απορριμμάτων. Γίνει πιο συγκεκριμένο το Ελεκτικό Συνέδριο απορρίπτει οποιαδήποτε συνεργασία Δήμου με την ΣΕΠ. Μέσω προγραμματική σύνοδο. Ένα, παιδιά. Ένα λεπτό. Μην πειωτάγεστε τώρα. Κύριε Μαλούτα. Συνέδριο τη σύναψη προγραμματική σύμβαση ανάμεσα σε Δήμο και σε ΚΙΤΣΕΠ. Άρα δεν κάνεις προκήρυξη. Καταρχάς, πρέπει να κάνεις διαγωνισμό. Σήμερα, εάν εννοείς αυτό, συγγνώμη κύριε Υπουργέ, για να το διευκολύνουμε λίγο, αυτό που υπήρχε με τις ΚΙΣΕΔ ήταν ότι πρέπει να κάνεις διαγωνισμό για να αναθέσεις. Αν λοιπόν κάνεις διαγωνισμό, υπογράφει το Ελεκτικό. Δεν μπορείς να αναθέσεις. Ελάτε κύριε Υπουργέ. Καταρχάς, ξαναλέω, ο Εθνικός Σχεδιασμός χρήζει και κάποιων νομοθετικών βελτιώσεων, οι οποίες προφανώς θα πρέπει να τις συζητήσουμε σε αυτή ακριβώς τώρα. Αυτός ο διάλογος που θα ξεκινήσει. Το πλεονέκτημα μιας κοινωνικής επιχείρησης είναι πρώτον ότι μπορεί να ξεκινήσει άμεσα το επόμενο λεπτό ανεξάρτητα εάν κάνει σύμπραξη ή δεν κάνει σύμπραξη με το Δήμο. Υπάρχουν αυτή τη στιγμή κοινωνικές επιχειρήσεις που δεν έχουν προλάβει να συμπράξουν. Έχουν ξεκινήσει. Εθελοντές πολίτες έχουν ξεκινήσει και κάνουν μια πρωτοβουλία. Αυτό δεν το εμποδίζει κανένας νόμος αυτή τη στιγμή.
Απλώς εκείνο που πιθανά υπάρχει πρόβλημα στη βιωσιμότητα ενός του μοντέλου. Το σημαντικό πλεονέκτημα μιας τέτοιας επιχείρησης είναι ότι η ανταπόδοση που δίνει κυρίως σε μικρούς μαθητές, γιατί μιλάμε για εκπαίδευση, είναι άμεσα αντιληπτή από τα μικρά παιδιά. Πράγμα που στο Δήμο δεν θα μπορούσε να περάσει ως ποσοστό μείωσης, να το πω απλά, των δημοτικών τελών. Δηλαδή, αν καταφέρει αυτή τη στιγμή μια κοινωνική πρωτοβουλία να μαζέψει το 3%, το 5% των απορριμμάτων μέσω από τα σχολεία, την ενημέρωση, την εκπαίδευση, αυτό για τους μαθητές είναι κάτι πολύ σημαντικό. Για το δημότη, αν αυτό το πράγμα πήγαινε στα δημοτικά τέλος ανταπόδοση, είναι πολύ άγνωστο. Άρα εδώ πέρα, μια κοινωνική επιχείρηση εκπαίδευσης και ενημέρωσης του πολίτη μπορεί να έχει πάρα πολύ θεαματικά αποτελέσματα σε πρώτη φάση. Από εκεί και πέρα το νομικό πλαίσιο, και θα δώσω το λόγο στον κύριο Πολιτόπουλο, που μπορεί όταν αυτό το σχέδιο ρημάσει να ενσωματωθεί με μια σύμπραξη προγραμματική με το Δήμο πια ή να φτάσουν στο σημείο να είναι ο πυλώνας του πράσινου σημείου που πια θα έχει ανταποδοτικό όφελος για το Δημότη, ότι απομειώνει δημοτικά τέλη, είναι ένα δεύτερο επίπεδο. Αλλά θα δώσω λόγο το στον κύριο Πολιτόπουλο που έχει την εμπειρία την προσωπική σας φορά. Ανοίξτε κύριε Πολιτόπουλο το μικρόφωνο. Γεια σας, χαιρομένο. Πραγματικά για τη ΣΚΙΝΤΣΕΠ υπάρχει μια στρεβλή εικόνα, γιατί χρησιμοποιήθηκε με έναν στρεβλό τρόπο η ιδέα της κοινωνικής οικονομίας. Προγραμματική σύμβαση δεν μπορεί να κάνει ο Δήμος, αυτό είναι μια αλήθεια. Οι ΚΙΝΣΕΠ όμως θα μπορούν να συμμετέχουν στους διαγωνισμούς που θα κάνουν οι Δήμοι για την πόλη των απορριμμάτων. Δηλαδή το ανακυκλώσιμο προϊόντων. Αυτό πρακτικά σημαίνει το εξής. Επειδή μια ΚΙΝΣΕΠ και η ΚΙΝΣΕΠ όπως σχεδιάζουμε θα είναι τοπικής εμβέλειας, απαγορεύεται η ΚΙΝΣΕΠ να είναι μια τεράστια επιχείρηση. Η ΚΙΝΣΕΠ δηλαδή θα ανήκει στην τοπική κοινωνία του Δήμου και δεν θα έχει δυνατότητα να κάνει υποκαταστήματα πέρα από το Δήμο. Γιατί η φιλοσοφία είναι ότι ό,τι έσοδα προκύπτουν από την πώληση προϊόντων της ανακύκλωσης πρέπει να μένουν μέσα στο Δήμο, είτε στο Δήμο είτε στους πολίτες. Η ΚΙΝΣΕΠ λοιπόν έχει δυνατότητα να συμμετέχει σε αυτούς τους διαγωνισμούς και έχει ένα όπλο, ένα σημαντικό πλεονέκτημα. Ότι επειδή δεν έχει κέρδος, μπορεί να προσφέρει πολύ χαμηλή έκπτωση έως και μηδενική στους Δήμους. Άρα στην πραγματικότητα είναι μια ανοιχτή προγραμματική σύμβαση, διότι αποκλείει, χωρίς να αποκλείει οποιονδήποτε ιδιώτη, με δεδομένο ότι ξαναλέω, οι ΚΙΝΣΕΠ έχουν ένα κοινωνικό χαρακτήρα, το μόνο που χρειάζεται να κάνουν είναι να πληρώνουν τους εργαζόμενους, άρα μπορούν να έχουν ελάχιστο κόστος για την μεταπόληση των προϊόντων της ανακύκλωσης. Παράλληλα όμως, τα καηδείς που είπε ο Υπουργός είναι ακριβώς το νέο εργαλείο που θέλουμε να βάλουμε δίπλα στους Δήμους προκειμένου να επιτευχθούν οι στόχοι οι πολύ ψηλοί πραγματικά επισημάνε. Τι σημαίνει καηδείς? Είναι το κέντρο ανακύκλωσης εκπαίδευσης διαλόγου στην πηγή. Στον χώρο αυτό θα υπάρχει ένας πολύ μικρός, μα πραγματικά πολύ μικρός εξοπλισμός. Δηλαδή μια πρέσα, μια ζυγαριά και μια αίθουσα εκπαίδευσης, πλήρης αίθουσα και ένας υπολογιστής. Οι πολίτες λοιπόν θα πηγαίνουν εκεί, τα καθαρά προϊόντα δεν θα είναι σύμμυκτα, δεν θα είναι προϊόντα τα οποία θα πηγαίνουν μέσω κάδου, εκεί δεν θα πηγαίνει κανένας κάδος, θα πηγαίνουν τελικά προϊόντα που θα πηγαίνουν οι ίδιοι οι πολίτες με το αυτοκίνητό τους και θα παίρνουν ένα δίτιμο. Είναι ένα τύπο μικρό που θέλει να δείξει όμως την αξία που έχει αυτό το προϊόν. Από εκεί λοιπόν θα έχει τα έσοδα ο Δήμος, η ΚΙΝΣΕΠ, και μέσω αυτής της συνεργασίας θα προκύπτει και μία, αν θέλετε, στήριξη από το Δήμο προς την ΚΙΝΣΕΠ και μία στήριξη της ΚΙΝΣΕΠ προς τον Δήμο. Αυτοί οι δύο λοιπόν θα μπορούν σε τοπικό επίπεδο να διαχειριστούν το τοπικό σχέδιο πάντα όμως με πρωτοβουλία του Δήμου. Για να είμαστε σαφείς. Δηλαδή, η κοινωνική οικονομία θα είναι δίπλα στο Δήμο, δεν θα παίζει όμως πρωτεύοντα ρόλο. Ωραία. Προσήλθε ο κύριος Παπαστεργίου. Ελάτε, κύριε. Δεν υπάρχει κανείς άλλος. Ελάτε, έτσι. Κύριε Υπουργέ, καλωσορίζουμε και εμείς με τη σειρά μας, όπως είπε ο κύριος Πρόεδρος. Σε συνέχεια αυτών που είπε ο κύριος Λιτουπέρης, γιατί εμείς είμαστε από τον πολύπαθο νομό της Ηλίας. Εγώ δεν κατάλαβα το εξής σε αυτά που μας είπατε. Χθες πράγματι είχαμε μια συνάντηση με τον κύριο Πολιτόπουλο. Αρχίσαμε και με τον κύριο Λιόγκα ή με τον κύριο Καφετάνιο και συνέχεια ένα εβδομάδα είμαστε εδώ πέρα συναντήσεις. Το ερώτημα δικό μου είναι το εξής. 20 Ιούνιου, όπως είπε ο κύριος Λιτουπέρης, λύγει η παράταση που έχουμε δώσει στην ανάδοχο εταιρεία για να υπογραφεί η σύμβαση.
Από τα λεγόμενα τα δικά σας, εγώ κατάλαβα ότι είπατε να ξαναδούμε τις ποσότητες, να ξαναδούμε το, να ξαναδούμε τα λόγο. Άρα δηλαδή, αν αύριο το πρωί, που έχει ο μήνας 17, έρθουν οι άνθρωποι αυτοί να υπογράψουν. Υπογράφουμε, ναι ή όχι. Το πρώτο ερώτημα. Είναι αυτό που θέλω να κάνω. Το δεύτερο ερώτημα, κύριε Βογέννη. Είτε καλός είτε κακός, βλέπουμε μια διάθεση όσον αφορά για τα πρόστιμα των Χαδρά κτλ. Κτλ. Όταν εμείς από το 2008 ξεκινήσαμε, γιατί δήμαρχος ήμουν και εγώ τότε, και από τότε με συνέχεια δήμαρχος, υπήρχε τότε το σχέδιο της κυρίας Βάσου Παπαντρέου που έλεγε υποαίρεση να τα βρούνε τοπικά κτλ. Κτλ. Ο Έλληνας δεν τα βρίσκει ποτέ τοπικά, το πρώτο πράγμα. Το δεύτερο πράγμα, όλοι οι νομοί κάτι κάνανε, εμείς είμαστε αξιοθρήνητοι και δεν κάναμε κάτι. Το τρίτο πράγμα, είτε καλός είτε κακός, όταν εμείς πήραμε χαρτιά και στείλαμε χαρτιά για να πάρουν ηχητά, σκουπίδια και τέτοια, κανείς δεν τα δέχτηκε. Το τέταρτο πράγμα είναι ότι ο πύργος είναι πάνω από το ταβάνι, τα ξέρετε προσωπικά ο ίδιος. Το πέμπτο πράγμα είναι, μετά θα σας πει και ο δήμαρχος της Πάτρας, ότι το ίδιο θα ξεσπάσει και εκεί, σε λίγο, όσον ούπο. Το έκτο πράγμα, το βασικό. Ότι μας λέτε αυτά, εγώ το βλέπω το νομοσχέδιο, καλό, χρυσό κλπ. Κλπ. Στο διατάφτα τώρα τι γίνεται. Λέτε για τις αποκαταστάσεις μέχρι τέλος του χρόνου. Και εγώ συμφωνώ μαζί σας. Εμείς είχαμε δύο, μία αποκαταστάθηκε και προγράμμα για την άλλη. Διάμεσα τι θα γίνει, πες. Με όλο το σεβασμό σε αυτή την προσπάθεια που κάνατε, αλλά εγώ θέλω, θα γίνει το εργοστάσιο. Γιατί από τη μία λέτε κάτι ότι νομίζετε, από την άλλη λέτε θα ξαναδούμε τις ποσότητες. Και σας λέω συγκεκριμένα, αύριο το πρωί έρχεται να υπογράψει. Υπογράφουμε ναι ή όχι. Και για τα πρόστιμα και θα τα ξαναδούμε. Γιατί εμείς είχαμε επισκεφθεί με τον κύριο πρόεδρο, το δικό μας, στη νέα διοίκηση και τον κύριο Σταϊκούρα, γιατί είχε πει γιατί τον ανέβα τον πυρός ο δημότης, πάλι ο Έλληνας τον πυρώνει επί της ουσίας. Θα μου πεις ο άλλος που ήταν 100 χρόνια μπροστά και κάνει προσπάθειες, πρέπει να αποβαρθεί και τα δικά σου. Σε κάτι άλλο, του φέρνω κι εγώ στο ΑΕΠ κάτι παραπάνω και από μένα κερδίζει κι αυτός. Άρα μην είμαστε τύπου Ψανιδά ή Καμαριανάκου, είμαστε εισαγγελείς. Συνεργάτες είμαστε. Συνεργάτες είμαστε και έτσι το βλέπουμε. Και επειδή είστε και από αριστερή κυβέρνηση, εκτιμώ ότι περισσότερο από πριν είναι συνεργασία. Όχι δείχνουμε και ότι τιμωρούμε. Αυτή είναι η άποψη σήμερα, κύριε Πρίγκη, περιμένουμε να απαντήσει σας. Ωραία. Κύριε Πελετή, θέλετε να ρωτήσετε. Δεν τοποθετούμαστε. Όχι, όχι, να ρωτήσω θέλω. Ναι. Επειδή. Συνεχίζοντας αυτό που υπόθηκε προηγουμένως, γιατί ορισμένες πόλεις βρίσκονται σε πολύ δύσκολη θέση και επειδή τα εργαλεία για να μπορέσουμε να υλοποιήσουμε ένα σχεδιασμό είναι πολύ πολύ συγκεκριμένα και απαιτούν συγκεκριμένα πράγματα. Για παράδειγμα, όλο τον κύκλο της διαχείρισης των απορριμμάτων, όπως και να τον αρχίσει από το Α μέχρι το Ω, απαιτεί ορισμένες, μια υλικοτεχνική υποδομή, απαιτεί την χρηματοδότησή του και απαιτεί το προσωπικό. Επειδή αυτό δεν είναι κάτι το προσωπικό, δεν μπορείς να το αλλάζεις κάθε μέρα, γιατί απαιτεί και μια εκπαίδευση η λειτουργία αυτών των πραγμάτων. Θα έχουμε μόνιμο προσωπικό. Δεν θα πάμε να κάνουμε την ανακύκλωση. Θα εκπαιδεύσουμε κάποιους να δουλεύουν σε αυτό το χώρο, μετά από λίγο καιρό θα τους αλλάζουμε. Με ποιο τρόπο θα γίνονται οι προσλήψεις. Η χρηματοδότηση από πού θα γίνεται. Πρέπει να προσθέσω εδώ πέρα, επειδή βλέπω στην πρόταση που υπάρχει, στηρίζεται στην ανταποδοτικότητα και στο ότι θα πληρώσει αυτός ο οποίος παράγει, όπως γράφεται εδώ πέρα, τα σκουπίδια. Πλην όμως πρέπει να γνωρίζουμε ότι ο λαός μας είναι πλέον φτωχός και δεν πληρώνει. Να σας φέρω ορισμένα δεδομένα για να τα έχετε υπόψη σας, ότι στην πόλη μας και φαντάζομαι και σε όλες τις άλλες τις πόλεις, σήμερα τα ανταποδοτικά τέλη δεν πληρώνονται. Δηλαδή, μπορεί να κάνεις έναν υπολογισμό, λέμε εμείς για το Δήμο μας, ότι κάνεις έναν υπολογισμό 26 εκατομμύριων, αλλά πριν φτάναμε στα 17, τώρα κατεβαίνουμε στα 15 εκατομμύρια που θα εισπράττεις και πηγαίνεις προς τα κάτω, γιατί δεν πληρώνεται το ρεύμα, πληρώνεται έναντι. Τα χρήματα δεν πηγαίνουν πλέον στους Δήμους, παίρνει η ΔΕΗ τα χρήματά της για το ρεύμα και αφήνει τα χρήματα που είναι για την ανταπόδοση δίπλα. Με ποια χρηματοδότηση, σε αυτή την κατεύθυνση θα κινηθεί η κυβέρνηση, δηλαδή θα στηριχθούμε και θα προσπαθούμε και εμείς σαν Δήμοι να πιέζουμε, να πάρουμε χρήματα από αυτό που δεν έχει. Πρέπει να πάρετε υπόψη σας το ποσοστό ανεργίας. Δεν είναι ένας αριθμός, είναι ένα ζήτημα το οποίο έχει να κάνει με την οικονομική του δυνατότητα να πάρεις σε πόλεις ή και σε όλη την Ελλάδα που φτάνουν με 1,5 εκατομμύριο άνεργους. Σημαίνει ότι κάποια νοικοκυριά δεν έχουν να δώσουν τίποτα. Έχοντας αυτά υπόψη, πώς θα κινηθούμε. Ευχαριστώ. Και κύριος Καραγιάννης, και κλείνουμε τον κύριο ερωτήσεων. Πέντε και εσείς. Συμβώς. Λέτε, κύριε Υπουργέ, σας αγαπητοριζω και εγώ. Γνωριζόμαστε και έχουμε συζητήσει αρκετές φορές για το θέμα του Χιτάτσα Μπορράκη που βρίσκεται
στο Δήμο Λαγκαδά. Θα μιλήσω πιο μετά. Αυτό που αναπόφευκτα παίρνει κάποια τοπικά χαρακτηριστικά η συζήτηση κάποιες στιγμές, οδηγεί και εμένα σε κάποιες ειδικότερες ερωτήσεις. Αντιλαμβάνεστε, κάναμε μια κατηδία συζήτηση, δεν θα κάνουμε τώρα περιγραφή του προβλήματος, το ξέρετε πάρα πολύ καλά, με τις διοξίνες, με το βιοαέριο και με όλα τα έργα που είναι σε κρεμότητα σε σχέση με το χιτά. Άρα μην σας παραταλείω στον χρόνο, το γνωρίζετε πολύ καλά και πιστεύω ότι άμεσα θα δείτε τι από αυτά δεν τηρήθηκε. Πριν από μερικούς μήνες που είχε συμφωνηθεί, δεν έχει προχωρήσει τίποτα από όλα αυτά εδώ. Αυτό που ήθελα σήμερα να θέσω ως ερώτημα, πέρα από το ότι ένα από τον λιπές στο περιφερειακό συνδυασμό που ποτέ δεν εφαρμόστηκε σε επίπεδο Κεντρικής Μακεδονίας και στο νομό Θεσσαλονίκης, ποτέ δεν πήγαμε στο Χιτή, ποτέ δεν δημιουργήθηκε ο ΣΜΑ της Ευκαρπίας, όλα αυτά τα έργα μείναν στη μέση. Έχουμε μόνο το Χιτά που υπολειτουργεί και ο κορεσμός του είναι σε πολύ συντομοχρονικό σημείο βέβαιος. Αυτό που θέλω να σας ρωτήσω και να σταθώ είναι σε σχέση με την καύση. Άκουσα με προσοχή αυτό το οποίο είπατε και είπατε ότι υπάρχουν και μέθοδοι καύσης που δεν παράγουν διοξίνες. Νομίζω ότι πρέπει να το ξεκαθαρίσουμε, κύριε Υπουργέ, σήμερα ποια είναι τα πλαίσια τα οποία θα αποδεχθεί το Υπουργείο και ποια είναι η πρόταση του Υπουργείου για την καύση. Διότι εμείς τουλάχιστον θεωρούσαμε και θεωρούμε ότι η απευθείας καύση των απορριμμάτων απορρίπτεται, αλλά και η καύση δευτερογενών προϊόντων από επεξεργασία σύγκλινων απορριμμάτων απορρίπτεται. Θα ήθελα να έχουμε μια ξεκάθαρη θέση σε αυτό εδώ. Ωραία, και κλείνουμε τον κύκλο των ερωτήσεων. Μία πρόεδρε. Μία ερώτηση αμέσως, κύριε Μπίρμπα. Αμέσως. Συγγνώμη, πάω κατά σειρά και όχι με κάποιον άλλο τρόπο. Ελάτε. Ο Τσαγιαχίδης Κλέντης, λέγομαι Δήμαρχος Ηράκλειας Σερών. Στα γεωγραφικά όρια του Δήμου μου έχει γίνει ένα καταπληκτικό κύτταρο και λειτουργεί σήμερα, ένα κόσμημα θα λέγα, περιγράφω έτσι, μετά από αγώνα 10-12 χρόνων. Στη συνέχεια 6 χρόνια αγώνας και καταφέραμε και είμαστε πρώτη υπογραφή στη σύμβαση. Και ενώ γνωρίζουμε, πληροφορηθήκαμε ότι υπογράφηκε σύμβαση την περασμένη Πέμπτη, αν δεν κάνω λάθος, στην Κοζάνη, 5 με 10 Ιουλίου είναι να υπογραφεί, μέσα Ιουλίου να πούμε, για Χιτή θα υπογραφεί, κύριε Υπουργέ, αυτή η σύμβαση. Ένα αυτό. Και δεύτερον, ανενεργές κομματερές, ανενεργή χαδά. Υπογράψαμε σύμβαση το 12, πολύ δήμοι στην Κεντρική Μακεδονία, το 2012, με την Εγνατία ΑΕ, η οποία είναι και δεσμοθετημένος φορέας του Δημοσίου. Δεν αδρανήσαμε, επικοινωνούσαμε σε τακτά χρονικά διαστήματα με την Εγνατία, μας έλεγαν Περά, Υπουργείο κτλ. Και καλούμαστε σήμερα να πληρώσουμε τα πρόστιμα για κάθε εξάμεινο και για κάθε ανενεργό καρδά 40.000 ευρώ, που σημαίνει ένας Δήμος ο οποίος έχει 5-6 καρδά, τουλάχιστον τα δύο εξάμεινα τα έχει χάσει, και θα πρέπει να πληρώσει 500.000 ευρώ που δεν υπάρχουν. Και είμαστε στη μεσαία κατηγορία που υπογράψαμε σύμβαση. Κάποιοι που έχουμε κάνει όλες τις διαδικασίες, υπογράψαμε σύμβαση για να γίνει ο διαγωνισμός. Ο διαγωνισμός έγινε 9 Ιουνίου, από ό,τι φαίνεται πήγε καλά στην Εγνατία. Τα δύο εξάμεινα όμως τα χάνουμε. Χωρίς να έχουμε ευθύνη εμείς οι Δήμοι, γιατί αυτό μας προέτρεψε τότε το Υπουργείο, αυτό κάναμε και υπογράψαμε συμβάσεις. Και από εκεί και μετά έχουμε αυτή την κατάληξη. Είναι άδικο λοιπόν οι Δήμοι να έχουν όλο αυτό το βάρος. Και υπάρχουν και Δήμοι βέβαια οι οποίοι υπογράψαν και σύμβαση με τους ανθρώπους που έχουν ολοκληρώσει και κάποιοι άλλοι Δήμοι είναι ακόμα στο στάδιο των μελετών. Εμείς τουλάχιστον που είμαστε κληρονομικοί, ο Πρόεδρε, οι μισοί Δήμοι της Κεντρικής Μακεδονίας σε αυτή την κατηγορία υπογράψαμε, το επαναλαμβάνω για τρίτη φορά, το 2012 σύμβαση, δεν έχουμε καμία ευθύνη και δεν πρέπει να πληρώσουμε τα πρόστιμα. Διαφορετικά έχουμε μιλήσει μεταξύ μας έτσι σε κάποιες συναντήσεις. Θα αναγκαστούμε να προσφύγουμε κάθε συναντήση από το έργο. Ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστώ κύριε Καμίνη και αμέσως κύριε Μπίβα. Κύριε Πρόεδρε, της διαδικασίας μπορώ να αποδεχτώ για ένα λεπτό. Της διαδικασίας. Ναι. Μόνο το σεβασμό στο πρόσωπό σας διευθύνεται πάρα πολύ καλά. Ναι. Αλλά έχουμε εδώ τον κύριο Υπουργό και τους υπηρεσιακούς παράγοντες, συνεργάτες. Νομίζω εξειδικευμένα θέματα της κάθε περιοχής θα τα πρέπει να τα αποφύγουμε με την παρέμβασή σας.
έχουμε να συζητήσουμε ένα ολόκληρο πλαίσιο. Θα μπορούσαμε λοιπόν μία από αυτές τις περιπτώσεις, είναι το θέμα του συνεδρίου που έχουμε, κύριε Πρόεδρε, περί κατηγοριοποίησης με χωρικά και πληθυσμιακά κριτήρια. Άρα, θερμή παράκληση, τα θέματα τα οποία ήδη έχουν συζητηθεί και με τον κύριο Υπουργό, ότι μπορούν να συζητηθούν και κατόπιν, να τα κουβεντιάσουμε μετά. Λοιπόν, παράκληση. Παρακαλώ, παρακαλώ. Κύριοι, επειδή εμείς δίνουμε μεγάλη σημασία στην περιφέρεια. Και γι' αυτό εγώ χάρηκα που άκουσα το πρόβλημα, γιατί δεν είναι μόνο δικό σας, αφορά και πολλούς άλλους Δήμους. Παρακαλώ, εγώ το μόνο που ζήτησα από όλους μας, να είμαστε λίγο λυτοί στο ερώτημα για να τρέξει η διαδικασία. Αυτό ζητώ, χωρίς να διακόπτω κανένα. Ελάτε κύριε Δήμαρχε. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Άκουσα με πάρα πολύ προσοχή τον κύριο Υπουργό. Θα ήθελα να το ρωτήσω σχετικά με την ανακύκλωση, γιατί είναι η ρακοκοκαλιά όλου του συστήματος, έτσι για λόγους και οικονομικούς και περιβαλλοντικούς. Βλέπω κάποιους στόχους εδώ. Η ανακύκλωση από 16% σήμερα να περάσει σχεδόν στο πλαίσιο, στο 30% μέχρι το 2020 και η κομποστοποίηση από 2% να 20-πλασιαστεί, να πάει στο 40%. Όταν συνεχίζουμε ακόμα και το 2% το σημερινό, δεν το έχουμε πετύχει. Με ποια συγκεκριμένα μέτρα, βλέπει να επιτυχάνονται αυτοί οι στόχοι? Κύριε Πρόεδρε. Ναι, κύριε Λαμπάκη, αμέσως μετά τον κύριο Μπίρμα. Λέτε. Κύριε Υπουργέ, θα ήθελα να ρωτήσω αν υπάρχει προσδιορισμός του κόστους των δράσεων ανά ΟΤΑ. Δηλαδή, πράσινα σημεία και ΚΑΕΣΔΙΠ, γιατί από ό,τι ακούσα από τον κύριο Πορτόπουλο, υπάρχει προσδιορίζει κάποια πράγματα, ότι θα είναι μια πρέσα, ένα κομπιούτερ, ένας χώρος συγκεκριμένος. Αν έχουμε κάνει ένα αναλογισμό κόστους, το δυναμικό που θα υπάρχει και για τα πράσινα, ήταν για το ΚΑΕΣΔΙΠ αυτό, και για το ΚΑΕΣΔΙΠ και τα πράσινα σημεία. Αν έχει γίνει ένα προϋπολογισμό ακόμα για το τι ανθρώπινο δυναμικό χρειαζόμαστε, ή αν πιστεύουμε ότι αυτό θα καλυφθεί μέσα από τις ανάγκες της κοινωνικής οικονομίας. Γιατί υπάρχει μια δυσκολία, όπως ξέρετε πάρα πολύ καλά, για την πρόσληψη και συντήρηση αυτού του ανθρώπινου δυναμικού. Ευχαριστώ. Μέσα. Γιατί? Ο κύριος Αγγελόπουλος και μετά ο κύριος Λαμπάκης, παρακαλώ. Για πήγαινε. Καταρχάς, να σας καλωσορίσουμε και. Υπουργέ, καλό μεσημέρι. Ειλικρινώς χαίρομαι, επειδή το σχέδιο είναι ανθρωποκεντρικό, επειδή οι μεγάλοι φαρμακοί σχεδιασμοί υποχωρούν και επειδή η νέα αυτή η τοποθέτηση προσέγγιση θεωρείται από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή ικανοποιητική. Η ερώτηση δική μου, μπορώ να τίποτε κατά... Συγγνώμη, αλλά είναι... Κάντε λίγο έτσι. Λοιπόν, η ΠΟΕΟΤΑ κάνει πορεία γιατί έχει μία διαδήλωση και έχει σταματήσει εδώ. Ας έρθουν δύο εκπρόσωποι να μας καταφέρεις. Εμένα ρωτάς. Να μου κοιτάς, να μου ρωτάς. Υπουργέ, επανέλαβα. Μπορώ να κάνω κάτι το σήμερα. Ελάτε κύριε Αγγελόπουλε. Ο νέος σχεδιασμός λοιπόν είναι θετικός. Υποχωρούν τα φαραωνικά σχέδια. Ανθρωποποιητικός χαρακτήρας. Η ερώτηση είναι, επειδή ο εθνικός σχεδιασμός αποτελεί ερεσιμότητα και οι επικαιροποιήσεις των περιφερειακών σχεδίων είναι υπό την έγκριση του εθνικού σχεδιασμού και επειδή έχουν τεθεί υψηλοί στόχοι, δεν θα πω φιλοδόξη, και σωστή υψηλή στόχη, χρονοδιάγραμμα. Καταλαβαίνω και διαβάζω ότι μιλάμε για το πρώτο εξάμεινο του 2016 για την επικαιροποίηση των περιφερειακών σχεδιασμών. Αληθές ή μη αληθές, και πόσο επηρεάζει αυτό τις χρηματοδοτήσεις σύμφωνα με τις προβλέψεις? Ευχαριστώ πολύ. Λοιπόν, και κλείνουμε τον κύριο Λαμπά, γιατί έχει γράψει εδώ ένα βιβλίο ερωτήσεις. Ελάτε, κύριε Λαμπάκη. Κύριε Υπουργέ, σας παρακαλώ, θέλω να μου απαντήσετε. Να μου απαντήσετε αν το μοντέλο το συνολικό του οποίο... Το μοντέλο το συνολικό του οποίο προτείνεται
έχει υπάρξει σε κάποια χώρα και έχει πετύχει. Ένα αυτό. Δεύτερο. Είπατε ότι ο ανάλογος δεν δίνει τίποτα και δεν έχει ρίσκο. Δεν δίνει το μισό τουλάχιστον κεφάλαιο της κατασκευής της μονάδας επεξεργασίας απορριμμάτων. Δεν δίνει 100 με 120 θέσεις εργασίας επί 25 χρόνια. Δεν δίνει 200 θέσεις εργασίας στα 2 χρόνια της κατασκευής. Και στο τέλος, κύριε Υπουργέ, μετά από τα 25 χρόνια δεν μένει αυτή η μονάδα στο κράτος ή στο Δήμο. Και σας παρακαλώ πάρα πολύ, ως τρίτη ερώτηση, επεκτείνοντας αυτά που είπε ο κύριος Καμίνης, κύριε Υπουργέ, με ακούτε? Επεκτείνοντας αυτά που είπε ο κύριος Καμίνης, η ερώτησή μου είναι, εάν πραγματικά έχετε κάνει μία έκθεση αναλογικά κόστους και ωφέλους για την φοβερή αυτή ανακύκλωση των 4 κάδων, τι θα στοιχεί η τοπική αυτοδιοίκηση όταν όλα θα τετραπλασιαστούν σε σχέση με τη μηχανική ανακύκλωση, η οποία είναι δοκιμασμένη στα κράτη τα προηγμένα της Δυτικής Ευρώπης? Και τελευταία, θα μας επιτρέψετε εμείς που στο κάτω-κάτω, εκεί που έχουμε φτάσει σε επίπεδο αναδόχου ή προ του τέλους του ανταγωνιστικού διαλόγου, εφόσον θέλουν οι δύο νομοί Ροδόπης και Εύρου να κάνουμε τη μονάδα, να την κάνουμε με κάποιες τροποποιήσεις που αποδεχόμαστε μέσα από το σχεδίο σας?